Εάν κάποιο συνταξιούχο πει: εγώ θέλω και τα αναδρομικά των επικουρικών και των δώρων, μπορεί να προσφύγει αν εισπράξει τα ποσά για τα αναδρομικά για τις κύριες, τέλος οι αξιώσεις του τελειώνουν νομικά. Δεν έχει δικαίωμα εμείς δηλαδή να προσφύγει. Εμείς κύριε Στραβελάκη, θέλουμε να τελειώσουν τα θέματα εδώ πέρα. Γι' αυτό θα δώσουμε και τα χρήματα, όπως σας είπα λίγο πριν και με διακόψατε, ότι σήμερα καταθέσαμε την τροπολογία που δίνουμε τα χρήματα στον ιδιωτικό τομέα. Σωστά. Και έχουμε προγραμματίσει να δώσουμε και τα χρήματα με ανάλογη διάταξη νόμου που θα καταθέσουμε στη Βουλή και πότε, για τους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα. Περιμένουμε. Περιμένουμε την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Α, επομένως, μόλις αποφασίσει, αποφανθεί και επί των αξιώσεων για τις συντάξεις του δημοσίου το ελεκτικό συνέδριο, θα υπάρξει, λέτε από τώρα, ανάλογη τροπολογία για τα αναδρομικά. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Θα το κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση. Θέλουμε να κλείσει για πάντα ο κύκλος των αμφισβητήσεων. Θέλουμε το μέλλον να αγγίζει τις νέες γενιές πατρίδας μας που να μην έχουν πλέον ερωτηματικά για το αν είναι δίκαιο ή όχι το ασφαλιστικό. Θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά σε μια οικονομία που αναπτύσσεται με ένα ελκυστικό και δίκαιο ασφαλιστικό και να αφήσουμε στο παρελθόν τις παθογένειες. Δύο τελευταία ερωτήματα. Το πρώτο. Μιλούσαμε τόσο καιρό για ένα συνολικό ποσό που έφτανε τα 4 σχεδόν 3,9 δισεκατομμύρια. Το ποσό που ακούστηκε σήμερα είναι 1,4 δις. Βλέπω εδώ στην τροπολογία 900 εκατομμύρια για τον ιδιωτικό τομέα. Υπολογίζεται, φαντάζομαι, άλλα 500 εκατομμύρια για το δημόσιο. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για κούρεμα 60%. Ποια είναι η απάντηση? Ναι, ο κύριος Τσίπρας, και μια που μου με ερεθίσετε με την τοποθέτηση που έκανε και η αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, μόνο ως άκρος υποκριτική μπορώ να εκλάβω την τοποθέτησή του. Γιατί θυμίζω, και πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, κύριε Στραβελάκη. Ήταν Ιούνιος του 2015. Ήταν η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε αντισταγματικές διατάξεις και ο ΣΥΡΙΖΑ το έκρυψε κάτω από το χαλί. Έσπρωξε προς το μέλλον το θέμα της αντισταγματικότητας και το κληρονομήσαμε εμείς, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και το πήραμε πάνω μας και το λύνουμε. Και λύνουμε και τις αντισταγματικότητες αυτές και τις αντισταγματικότητες του 19. Δεύτερο και το κάνουμε με έντιμο και ευθύ τρόπο.